που έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Γιώργο Κολτσίδα, με αφορμή κάτι το οποίο έγινε σήμερα το πρωί στο Κλεάνθης Μικελίδης. Κύριε Κολτσίδα, καλησπέρα από το Λίμπερο. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Μια χαρά εσείς. Δόξα και χρόνια πολλά στον κόσμο, Χριστός Ανέστη σε όλους. Σωστό, σωστό και αληθώς. Και πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και ηρεμία, αν και δεν είναι εύκολο στις μέρες μας. Αλλά... τι να κάνουμε, τι... όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Στις μέρες μας γενικά γίνονται πράγματα όπως αυτό το οποίο έγινε την 1η του Φλεβάρη με τη δολοφονία του Άλκη του Καμπανού και ήταν αφορμή που σας καλέσαμε κιόλας, γιατί μαζί με πολλούς ακόμα βετεράνους του Άρη βρεθήκατε στο Κλεάνθης Μικελίδης σήμερα και υποδεχθήκατε, να το πω έτσι, τον πατέρα του Άλκη. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον παπά του Άλκη στο γήπεδο. Έτσι μιλήσαμε λίγο, δείξαμε κάποια πράγματα όσον αφορά το γήπεδο, ανταποκρίθηκε και ο κύριος Καμπανός στο κάλεσμά μας, ήρθε με ευχαρίστηση, τέλος πάντων ήρθε με καλή διάθεση να μας δει, δήλωσε ότι είναι γενικότερα άνθρωπος που παρακολουθεί και ήξερε αρκετούς από εμάς, μην πω όλους, τουλάχιστον. Έτσι ένα κάλεσμα δικό μας στον παπά του Άλκη, έτσι για να είμαστε πραγματικά κοντά του, να του δείξουμε ότι είμαστε πραγματικά κοντά του. Μιλήσαμε για κάποια θέματα που αφορούσαν και κάποια άλλα πράγματα που σκεφτόμαστε να κάνουμε όσο αφορά τον ίδιο και την οικογένεια του κ. Καμπανό και τον Άλκη, βέβαια. Σε καλό κλίμα. Ως βετεράνοι πάντως από την πρώτη στιγμή είστε δίπλα στην οικογένεια του Άλκη και έχετε κάνει ήδη, έχετε προχωρήσει ήδη σε κάποιες πρωτοβουλίες και αυτό που είπατε και εσείς θα προχωρήσετε και σε άλλους το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, όχι, ο Άρης δείχνει και οι βετεράνοι του και ο Άρης γενικά ο σύλλογος δείχνει ότι τον Άλκη δεν τον ξεχάσει ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση και ούτε θα ξεχάσει ποτέ. Και δεν νομίζω σε αυτό το. Όλος ο Άρης γενικότερα. Από ΑΣΥΓΜΑ, ας πούμε, από μπάσκετ, από ό,τι κόσμος, όλοι είναι κοντά στο. Για έναν γονιό. Γιατί εσύ, για να παραλείψουμε και τον πληθυντικό ευγενέα, Γιώργο, γονιός είσαι. Πώς στέκεσαι και αντιμετωπίζεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα που έχει χάσει το παιδί του? Δηλαδή, εσύ που είσαι γονιός, το καταλαβαίνεις πολύ περισσότερο. Και όσοι είστε γονείς, το καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο. Αυτό δηλαδή. Εγώ πραγματικά θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο, έτσι πως τον είδα, ας πούμε, και που μιλάει και που. Δηλαδή, πραγματικά είμαι θαυμαστής του. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο δύναμη έχει μέσα του για να μπορεί να. Να συμπεριφέρεται πως συμπεριφέρεται. Νομίζω ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του, δεν ξέρω αν μπορούσε να έχω αυτή την αντιμετώπιση και αυτή την, πώς να το πω, νυφαλιότητα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή. Έχω μείνει άναυρος γενικότερα τη στάση του αυτού του ανθρώπου και πώς συμπεριφέρεται και πώς μιλάει. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Του δίνω τα συγχαρητήρια, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω τα λόγια κιόλας. Μερικές φορές. Χάνεις τα λόγια. Και μόνο που σκέφτομαι ότι θα είμαι στη θέση του, δεν ξέρω, χάνω το μυαλό μου, ρε παιδί μου. Λέω πώς μπορώ να αντιμετωπίσω μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορώ. Ναι, είναι όλες. Πραγματικά. Θαυμαστής του, δηλώνω, θαυμαστής του, πραγματικά. Δηλαδή. Ναι, όλοι. Με τη συμπεριφορά που έχει δείξει μέχρι σήμερα και έτσι πως μιλάει και συμπεριφέρεται γενικότερα. Και η μεγαλοψυχία, αυτή η ηρεμία που λες. Ναι, απίστευτο. Βέβαια, όταν κλείνουν οι πόρτες σε ένα σπίτι, μόνο αυτοί που είναι μέσα ξέρουν πώς το περνάνε και πώς το ζουν. Αλλά... γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως. Εγώ, αν θα ήμουν, θα είχα τρελαθεί. Δεν θα μπορούσα, ρε παιδί μου, δεν θα το άντυχα. Το μυαλό μου θα ήταν αλλού. Δεν θα μπορούσα ούτε να μιλήσω, ούτε να. Δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος τον ακούς και μιλάει και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, έτσι πως μιλάει και συμπεριφέρεται. Να κάνω, να χρησιμοποιήσω το μήνυμα ενός φίλου για να το κάνω γέφυρα και να πάμε λίγο σε πιο ευχάριστα θέματα, πιο αγωνιστικά. Που μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα, πρέπει να είναι θαυμαστής σου και με ρωτάει αν είναι καλύτερος αυτός ή ο Φαμπιάνο. Θέλει να σε ρωτήσω. Για το κέντρο της άμυνας. Θέλει να σε ρωτήσω. Έλα. Τι είναι αυτά. Την ομάδα πώς την έχετε, Γιώργο? Κοιτάξτε να δείτε. Η ομάδα. Απ' τη μία μας δίνει τη χαρά, ας πούμε, και λέμε ότι εντάξει, δεν έχει βρει το δρόμο της, και απ' την άλλη κάπου το χαλάει στην πορεία. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και πολλά πράγματα που πολλές φορές παίζουν σημαντικό ρόλο, που γίνονται αυτά που γίνονται. Βέβαια, όπως είπα, είχα πει και πριν σε έναν συνάδελφό σας,
Τα μάτσα αυτά είναι ούτως ή άλλως αμφίρροπα. Οι ομάδες είναι κοντά στην βαθμολογία, κοντά και στην απόδοση. Ενδεχομένως το πώς θα βρεθούν σε εκείνη τη μέρα και τι λήψεις θα έχουν ή πόσα θέλουν τα παιχνίδια είναι στο όριο. Στο όριο πολλές φορές. Ναι. Και βλέπουμε αυτό να συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Δηλαδή ένα λάθος, μια κακή προσέγγιση, μια όχι καλή ημέρα των ποδοσφαιριστών, χάνονται παιχνίδια και οι ομάδες βρίσκονται από εκεί που λες, ας πούμε, έχει το πάνω χέρι, χάρη αυτό το αβαντάζ που έχει. Θέλω να πιστεύω ότι η δικιά μας ομάδα αυτή την αγωνιστική που θα έρθει και την επόμενη ενδεχομένως να έχει ξεκαθαρίσει λίγο το θέμα όσο αφορά το πώς θα κινηθεί. Ναι. Επίσης θα μου άρεσε εμένα τώρα να είμαστε λίγο ακόμη και στις κρίσεις μας όσο αφορά το ποιοι παίζουν, πώς παίζουν και γιατί παίζουν, λίγο πιο επίοικης. Δεν μου αρέσει δηλαδή αυτό που πολλές φορές διαβάζω κι εγώ, ας πούμε, να λάθος. Λάθος ενδεχομένως από τον προπονητή που ήρθε πριν λίγο καιρό, γιατί νομίζει ότι κάτι καλύτερο θέλει να κάνει για την ομάδα. Έτσι. Οκ, λίγο υπηκής. Μπορεί να κάνει και λάθος, δεν είπα όχι, και εγώ μπορεί να λέω, ας πούμε, ότι κακώς έκανε αυτό που έκανε. Αλλά λίγο υπηκή, γιατί έχει συγκεκριμένα άλλες 2-3 αγωνιστικές που καθορίζουν την πορεία της ομάδος, ας πούμε, και αν θα πετύχει το στόχο αυτό που έχει βάλει και που έχει μείνει ακόμη. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε άλλα προβλήματα. Έχει η ομάδα αρκετά προβληματάκια όσο αφορά με απουσίες, με διάφορα πράγματα. Πολλές φορές μπορεί και κάποια σφυρίγματα να μην είναι υπέρ μας. Ας προσέξουμε λίγο, να είμαστε λίγο επίοικοι με αυτό το όσο αφορά το πράγμα. Μου κάνεις ωραία πάσα για τον Μπούργος, γιατί είναι αυτό που λες, ότι μια είναι 2 μήνες στην ομάδα, ακόμα ψάχνετε και προσαρμόζεται. Ναι, ναι. Είναι όμως από την άλλη που η άποψη που λέει ότι κάποια πράγματα αντί να πάει με τη λογική, να ακολουθήσει τη λογική διαδρομή των πραγμάτων, πάει και κινείται λίγο ριζοσπαστικά. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που πήγε να κάνει με το Σάσα στη Λεωφόρο. Ναι. Τι να σας πω τώρα, να σας πω στο μυαλό του, δεν είμαι γερά. Ναι. Και εγώ που το είδα δεν μου άρεσε, αλλά δεν λέει και τίποτα αυτό, γιατί, θα σας πω και πάλι. Ναι. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος συνέχεια προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν του αρέσει, ίσως κάτι άλλο σκέφτεται. Αν δεν είσαι δίπλα του, αν δεν μιλάς μαζί του, δεν μπορείς να ξέρεις πώς σκέφτεται και τι κάνει. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα φυσικά και κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Okay. Αν είχαμε μιλήσει, αν είχαμε πολλές φορές και εσείς οι δημοσιογράφοι, μπορείτε να ρωτήσετε για ποιο λόγο, τι είδε, ας πούμε, ότι έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, εκεί μπορείς να πάρεις μια απάντηση και να καταλάβεις για ποιο λόγο το έκανε. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κρίση παραπάνω από εκεί. Γενική. Μένω όμως σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι περιμένετε, τελειώνει, είναι 2-3 αγωνιστικές που ενδεχομένως καθορίζουν και την πορεία της ομάδος, και από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε και να πεις ότι κακός, καλός, γιατί έγινε, πώς έγινε, με το ταμείο που κάνουν όλες οι ομάδες και για τους προπονητές και για τους ποδοσφαιριστές. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε παραπάνω εντάσεις από αυτές που υπάρχουν. Εσείς τα δηλαδή δικά τώρα σου έχουμε και με τη... ήδη... Όχι, ολοκλήρωσε. Ναι, πείτε. Εσείς στα δικά σου μάτια και με τη δική σου εμπειρία, τι βλέπεις ότι έχει βελτιώσει? Δηλαδή, μια κουβέντα που έχει ανοίξει κυρίως μετά από τα παιχνίδια με ΑΚ και με ΠΑΟΚ είναι ότι ο Άρης είναι πιο αποτελεσματικός σε στατικές φάσεις, για παράδειγμα. Ναι. Ότι ναι, φαίνεται ότι, ας πούμε, ίσως ενδεχομένως έχει δουλέψει λίγο παραπάνω στις στατικές φάσεις και έχει κάνει, ας πούμε, έχει προσθέσει 2-3-5 πράγματα παραπάνω. Ναι. Σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που έχουν καλύτερες θέσεις ή ενδεχομένως κάνει κάποιες κομπίνες. Ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα, έτσι, γιατί άμα δεν έχεις την προπόνηση, δεν μπορείς να ξέρεις και 100%. Ούτε πληροφόρηση έχω εκ των έσω για να ξέρω τι κάνει και πώς το κάνει. Αυτό πιστεύω. Τώρα, σίγουρα όταν έρχεται ένας νέος προπονητής σε μια ομάδα, σίγουρα όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να δείξουν ότι αυτοί που δεν παίζουν, ότι κακώς δεν παίζουν, δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Ακόμα και αυτοί που παίζουν, υπερβάλλουν τον εαυτό τους κάποια στιγμή για να δείξουν ότι καλώς βρίσκονται στην ενδεκάδα. Όλοι έχουν κάποια διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης που επικρατεί στην ομάδα. Και αυτό ίσως βοηθάει κάποιες στιγμές την ομάδα. Ναι. Εγώ θα σας το πω τώρα, τον προπονητή που ήρθε στην ομάδα πριν, πόσο είναι που είναι δύο μήνες, ο Μπούργος? Δύο μήνες.
Ωραία. Τον προπονητή Μπούργο θα τον κρίνω του χρόνου. Δεν μπορώ να τον κρίνω φέτος. Ναι. 100%. Θα πω ότι ενδεχομένως τι και πώς, αλλά θα πρέπει για να τον κρίνω και να πω τι είναι ο άνθρωπος και πώς πρέπει να τον κρίνω βάσει του ρόστερ που έχει φτιάξει αυτός. Έτσι, ναι, να ναι, το λένε αυτό. Ναι. Τις μεταγραφές που θα κάνει ενδεχομένως αυτός και θα χτίσει μια ομάδα αυτός. Η ομάδα που έχει είναι, διαχειρίζεται ένα υλικό που δεν ήταν δικό του. Αυτό δεν λέει ότι είναι κακό το υλικό, ίσα ίσα που έχει δείξει το υλικό αυτό ότι μπορεί να πετύχει αυτά που τουλάχιστον υπάρχει σαν στόχος τώρα. Μπορεί να μην είναι κοντά στο θέλω του. Εντάξει, είναι καλό, μπορεί να είναι ίσως, καλό, είναι καλό. Ίσως, ναι. Ίσως αυτός, ναι, ίσως αυτός να θέλει να κάνει άλλα πράγματα ρε παιδί ναι. μου και να πηδήσει από έναν άλλο δρόμο. Σε αυτό που σκέφτεται. Πάντως το πρόβλημα στον γκολ νομίζω δεν αλλάζει. Είτε στη μία είτε στην άλλη. Δηλαδή. Όχι αυτό. ναι. Γενικότερα, ναι. Αυτό. Αλλά ναι. Κοιτάξτε, να το λέει συνέχεια δεν λέει τίποτα. Ναι, 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 πρέπει ναι. να προσπαθήσουν όλα τα παιδιά από τη μεριά τους να δεν έχουμε τα γκολ, ας πούμε, παράδειγμα λέω τώρα έτσι. Ναι. Από τους περιφερειακούς μας παίκτες που είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Γιατί την προηγούμενη χρονιά όλοι είχαν. Δεν ξέρω κιόλας εσείς που τα κρατάτε κιόλας. 4-5 γκολ, ναι, μπορεί να έχει ο καθένας. Απλά ναι, νομίζω όλοι ότι όλοι βάζαν, όλοι δεν βάζαν. Δεν έχει εκτελεστές μπροστά. Δεν έχει παίχτες που να έχουν ναι, στην καριέρα ναι, τους εντάξει, πολλά γκολ. Αυτό πρέπει να το δει προφανώς το καλοκαίρι τώρα που έρχεται με το τέλος της χρονιάς. Ναι. Να το δουν υπεύθυνοι εκεί, ο προπονητής, να δει τι μπορεί καλύτερο να γίνει και ενδεχομένως να βελτιωθούν και κάποια πράγματα όσον αφορά πώς αντιμετωπίζεται αυτό το. Εκεί πάντως που δεν φαίνεται να έχει θέμα η ομάδα, είναι σε μια θέση να πέταξε τη ξέρεις πολύ καλά στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω ότι πλέον όλο το παραδέχονται ότι ο Άρης έχει το καλύτερο δίδυμο και τελικό αμυντικό στην Ελλάδα με τον Φαμπιάνο και τον Μπράμπετς. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή, έχουν δέσει. Ναι. Είναι σε καλό. Βέβαια αυτό δεν λέει ότι του χρόνου πάλι θα είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το ακούω και αυτό. Σίγουρα είναι μια καλή, μια πάρα πολύ καλή λύση. Καλό είναι να υπάρχει και βοήθεια, γιατί δεν γίνεται να πέσουν. 30 και 40 παιχνίδια μόνιμα οι ίδιοι. Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή θα λείψουν, πρέπει να υπάρχουν και άλλες λύσεις ναι. ενδεχομένως. Ναι. Ενδεχομένως, φέτος έδεσε αυτό, δεν είναι σίγουρο, το ξαναλέω αυτό, δεν είναι σίγουρο ότι και το χρόνο θα είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Εγώ το θεωρώ και όχι μόνο σε αυτό και στα γκολ ακόμα. Είδατε ότι πέρυσι ας πούμε, η ομάδα είχε ευχέρεια στο σκοράρισμα και φέτος δεν έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Ναι. Πείτε μου εσείς τι έγινε διαφορετικό. Δεν ξέρω. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Δεν πιάσαν τα ίδια επίπεδα. Το είπες εσύ νωρίτερα. Δεν πιάσαν τα ίδια επίπεδα. Ναι, αυτό που είπατε. Δεν πιάσαν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς λοιπόν. Δεν λέει ότι του χρόνου. Οπότε καλό είναι να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Να ξεκουράζονται και τα παιδιά που παίζουν κάποιες αγωνιστικές. Να υπάρχει δηλαδή ένα rotation που λένε ας πούμε, και οι προπονητές γενικότερα. Στο άλλες λύσεις. Όσον αφορά και εσείς οι δημοσιογράφοι. Ναι. Στο άλλες λύσεις υπάρχει και ένα παιδί το οποίο το είχαμε δει να αγωνίζεται σε επίσημο παιχνίδι με το Βόλο. Βέβαια δεν έχει πλέον το ρόλο που είχε επί Μάτζιου. Τον Κυριάκο τον Ασλανίδη, επειδή είναι και δική σου θέση. Και το ξέρεις, δεν ξέρω αν τον είχες δει σε εκείνο το μάτς, αν τον ξέρεις γενικότερα, αν τον έχεις παρακολουθήσει, αν έχεις γνώμη για τον παίχτη. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για νεαρούς ποδοσφαιριστές που δεν έχουν εμπειρίες, είναι καλό να μπαίνουν σιγά σιγά και με τις άποψεις, έτσι. Σιγά σιγά και όσο γίνεται, όχι δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά και τέτοιο. Καλό είναι και αυτό από τη στιγμή που αντέχει ο ποδοσφαιριστής και μπορεί να τα ταπεξέρει και έχει ιδιότητα να τα ταπεξέρει, αλλά κάπου αυτό του δημιουργεί πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή ακόμη και να έπαιζε, ο Αστρανίδης και να ανταποκρινόταν δηλαδή σε όλα τα μάτς που θα έπαιζε, κάποια στιγμή αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα. Ναι. Γιατί δεν είναι συνηθισμένο από τη στιγμή που πρέπει να κάνεις προπονήσεις, πρέπει να είσαι δηλαδή με τους αγώνες να έχεις. Άποψή μου είναι όσο μπορείς να μετριάζεται αυτό, να μπορεί να παίξει ας πούμε φέτος 10 παιχνίδια, του χρόνου 15, του χρόνου 25 ξέρω εγώ. Ναι. Να μπορεί σιγά σιγά να μπαίνει στην ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου για παιδιά που έρχονται από κάτω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Νεαρά παιδιά. Κατάλαβα. Να μπορούμε έτσι να τους βοηθήσεις. Δεν θέλω δηλαδή ούτε να δικό ούτε. Γιατί παίζει το παιδί ένα καλό παιχνίδι και το βάζει στο επόμενο και γίνεται ένα λάθος και μετά θάψτε τον. Δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί έκανε ένα λάθος σε ένα σημαντικό παιχνίδι. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Και τον Έλληνα. Είναι πολύ κακό. Η ανθρωποφαγία με τον Έλληνα το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Νομίζω είναι πιο εύκολο από ότι με τον ξένο. Ο Έλληνας είναι πιο εύκολο. Τώρα εντάξει. Ναι, κοίταξε. Ναι. Εγώ, άμα με ρωτάτε και την άποψή μου, θέλω να παίζουν
παιδιά που είναι από την Ακαδημία μας. Μπορεί να είναι αυτό. Ναι. Το τέλειο για μένα αυτό είναι. Που έχουν βγει από την Ακαδημία, που παίζουν ας πούμε στις μικρές κατηγορίες και μπορεί και είναι άξιος να παίζει. Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Ναι. Αν μπορεί να γίνει. Ναι. Έτσι. Το τέλειο. Ούτε με ενδιαφέρει, ας πούμε, πώς να το πω δηλαδή, αν είναι Έλληνας, αν είναι τέτοιος. Έπαιζε στις ακαδημίες μας, ήταν δικό μας παιδί και μπόρεσε και βγήκε, ναι, και ναι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Ένα παιδί δικό μας που το βγάλαμε εμείς και μπορέσαμε και το εντάξαμε μέσα στην επαγγελματική μας ομάδα. Αυτό μου αρέσει. Με την εμπειρία του Γενικού Αρχηγού, την οποία έχεις, ναι. Τον Καμαρά, πώς τον αντιδασεύεις να μην δεχτεί την δεύτερη κίτρινη στη Λεωφόρο? Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά. με τους ποδοσφαιριστές δεν ασχολείται ένας. Τους ποδοσφαιριστές ασχολούνται οι πάντες. Ναι. Μπορεί και ο φροντιστής να κάνει πρόβλημα, μπορεί και οι πάντες να κάνουν πρόβλημα. Οι πάντες. Δηλαδή, σίγουρα μπορεί ένας άνθρωπος να μιλήσει στην ψυχή, στην καρδιά ενός ή στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, αλλά σίγουρα ο ποδοσφαιριστής αυτό που ακούει και που δέχεται πιο πολύ είναι ο προπονητής και ο πρόεδρος. 100%. Ναι. Σε αυτούς τους δύο τους ακούει με πιο πολύ προσοχή, ας πούμε, και δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα. Κατάλαβα. Όλοι οι άλλοι λίγο πιο κάτω από αυτούς. Όλοι οι άλλοι. Ναι. Αλλά πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε μες στην ομάδα. Οποιοδήποτε. Ναι. Ακόμα και ο προτιστής δηλαδή. Ναι. Μια στιγμή μπορεί κάτι στραβό να κάνει και επειδή προφανώς έχει μάθει διαφορετικά, να του δείξει μια ένταση. Είμαι της άποψης βέβαια ότι όλα αυτά δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμής. Mm-hmm. Ενδεχομένως είναι μια, πώς να το πω έτσι, μια ένα στοιχείο του παίχτη το οποίο πρέπει να το περιορίσει λίγο. Το ότι είναι έτσι. Κοίταξε, το να έχεις κακή συμπεριφορά κάποια στιγμή, ναι. Ίσως να μην είναι μόνο αυτή τη στιγμή, είναι γιατί βρέθηκες στο λάθος μέρος, στη λάθος πολλές... στιγμή. Ναι, μπορείς να το σκέψεις. Όχι, σε πολλές... βρέθηκες όλη τη χρονιά, ναι. Σε πολλές άσχημες στιγμές και, ναι. Και έσκασες κάπου. Δεν μπόρεσες να δώσεις λύση σε αυτό που είσαι, ναι. σε προβληματίζει. Και ήταν η αιτία να βρεθείς έτσι, πώς να το πω δηλαδή, σε δύσκολη στιγμή και να μην μπορείς να το ξεπεράσεις, παιδί μου. Ναι. Παράδειγμα τώρα. Ναι. Βάζω εγώ τον εαυτό μου, δεν βάζω τον Καμαρά. Ναι. Πολλές φορές ένα προσωπικό πρόβλημα ή ένα πρόβλημα που δεν έπαιζα ή δεν έκανα ή ξέρω εγώ με τσάτισε κάποιος ή ξέρω εγώ μου δημιουργούσε το πρόβλημα αυτό υποσυνείδητα δούλευε στο μυαλό μου και έτσι το σκεφτόμουν εγώ, παιδί μου. Ναι. Και ήταν η αιτία να έχω νευρικότητα, να είμαι τσατισμένος και μέσα στο παιχνίδι βγαίνει ασυναίσθητα. Κάνεις μια πλακία χωρίς να το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή, είναι αργά όμως. Είναι αργά μετά. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές στους ποδοσφαιριστές πρέπει όλα να είναι λυμμένα και όλα να λειτουργούν με το... Σωστό. Με το καλύτερο και πρέπει να είναι ήρεμοι. Πάντα ήρεμοι. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και υποχρεώσεις μετά τις 5. Η μία είναι για το τμήμα παραδοσιακών χωρών. Δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά τέλος πάντων. Όχι, μην το λες καθόλου. Και η άλλη είναι σε μια ανάρτηση που είδα χθες. Σήμερα η ομάδα, το χωριό μου που ξεκίνησε να παίζω ποδόσφαιρο, κατάφερα να κατακτήσει το Κύπρο με τη ψήψη τρικάλων. Ποδοσφαιρικός όμιλος Φίκης. Διγενής 4-1. Ακριβώς. Έτσι. Η ομάδα του χωριού μου είναι που κατάφερε και πήρε το κύπελο αριστεχνών, είναι βέβαια στη γάμα εθνική, ναι. Δεν παίζει στις τοπικές κατηγορίες και επειδή προφανώς είναι και η καλύτερη ομάδα στον ομό, κατάφερε μετά από τόσα χρόνια να πάρει ένα κύπελο, το οποίο βέβαια συζητούσαμε και λέγαμε ότι δεν έχουμε πάρει ένα κύπελο, τι θα γίνει, θα πάρουμε ένα κύπελο καμιά φορά. Ναι. Και έγινε χθες. Και είναι πράγματι μια σημαντική στιγμή, ας πούμε, για το χωριό μου. Έπαιζε και ξεκίνησε από εκεί. Και το ένα παραδοσιακό χώρο πώς πάει στον αριστεχνιάρι? Τι να κάνουμε, καλά, προσπαθούμε εκεί με τη σύζυγο, η σύζυγος δηλαδή πιο πολύ, ναι. Προσπαθούμε. Μάλιστα. Ευχόμαστε να συνεχίσετε να προσπαθείτε να πηγαίνουν όλα καλά, υγεία, ναι. Και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά.